Ο λιμενάρχης του Πορτολάγους, κύριος Κυλίτσης, με αφορμή το τραγικό περιστατικό με 4 νεκρούς και 16 τραυματίες που σημειώθηκε από ταχύπλοιο στην Αίγινα και με σκοπό την ενημέρωση του κοινού, δίνει απλές αλλά σημαντικές οδηγίες τόσο προς τους κολυμβητές και όσους ασχολούνται με τις καταδύσεις, όσο και προς τους χειριστές ταχυπλοών και ακτοπλοϊκών σκαφών με σκοπό την αποφυγή οποιονδήποτε δυσάρεστων συμβάντων που μπορούν να προκληθούν κατά τη διάρκεια της καλοκαιρινής περίοδου από αμέλεια ή άγνοια ή από παραβάσεις της υφιστάμενης νομοθεσίας. Με αφορμή αυτό το, όπως είπατε και εσείς, το τραγικό περιστατικό που συνέβη στη θαλάσσια περιοχή της Αίγινας και συντάραξε τη χώρα μας, καθώς είχαμε απώλειες ανθρώπινων ζώων και τραυματισμούς συνανθρώπων μας, κρίνουμε σκόπιμο τώρα μέσα από το κανάλι σας να απευθυνθούμε στους συμπολίτες μας οι οποίοι είναι κάτοχοι ερασιτεχνικών σκαφών, προκειμένου να τους εφιστήσουμε αυτά τα βασικά σημεία ασφαλείας που λέτε κι εσείς, τα οποία προβλέπει η ισχύουσα νομοθεσία, προκειμένου κατά τα ταξίδια τους να είναι ασφαλείς τόσο οι ίδιοι και οι επιβαίνοντες των σκαφών τους, όσο και τα υπόλοιπα σκάφη και οι υπόλοιποι λουόμενοι. Τα όσα θα πούμε παρακάτω αφορούν όλα τα ιδιωτικά ερασιτεχνικά σκάφη, κυρίως όμως απευθύνονται στους χειριστές και πλέον σκαφών, καθώς τα σκάφη αυτά, λόγω της γρήγορης, της ταχείας κίνησής τους μέσα στο νερό, δεν αφήνουν πολλά περιθώρια γρήγορης αντίδρασης στο χειριστή τους όταν απαιτηθεί. Έτσι λοιπόν, ξεκινώντας, να πούμε ότι πριν τον απόπλου του σκάφους μας για πλεύση, φροντίζουμε να έχουμε εφοδιαστεί με την απαιτούμενη εκ του νόμου άδεια χειριστή ταχυπλώου σκάφους, η οποία πιστοποιεί ότι κατέχουμε τις βασικές γνώσεις για τη διακυβέρνηση του ταχυπλώου σκάφους μας. Η άδεια αυτή χορηγείται από τις λιμενικές αρχές, εφόσον ο ενδιαφερόμενος έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του, εφόσον είναι υγιής, γνωρίζει κολύμβηση, έχει λάβει υποχρεωτικά θεωρητική και πρακτική μόρφωση σε ιδιωτικές σχολές και βεβαίως, εφόσον υποβληθεί σε εξετάσεις, με επιτυχία βέβαια στις εξετάσεις που προβλέπονται στον κανονισμό, στον σχετικό κανονισμό. Θα πρέπει να σας γνωρίσω στον κόσμο ότι η υπηρεσία μας κατά τη φετινή περίοδο έχει βρεθεί στη δυσάρεστη θέση να καταλάβει επαυτοφόρο αρκετά άτομα που ήταν χειριστές ταχυπλώων σκαφών, χωρίς να είναι εφοδιασμένοι με την απαιτούμενη άδεια, και αναγκάστηκε να επιβάλλει τις προβλεπόμενες από την νομοθεσία κυρώσεις λόγω της επικινδυνότητας της συγκεκριμένης παράβασης. Εάν είμαστε πρόσφατοι όμως, πρόσφατα εφοδιασμένοι με την άδεια αυτή, αν είμαστε δηλαδή νέοι οδηγοί και δεν διαθέτουμε επαρκή εμπειρία, καλό είναι στα πρώτα μας ταξίδια, πέραν της άδειας, να επιβαίνει επί του σκάφους μας κάποιος έμπειρος χειριστής, ο οποίος και θα μας παρέχει μια περισσότερη ασφάλεια, αλλά και θα μας δείξει τα μυστικά της ναυτικής τέχνης, στα οποία θα μπορούμε να μοιηθούμε σιγά-σιγά. Επίσης, προαπόπλου του σκάφους, λαμβάνουμε ενημέρωση με κάθε πρόσφορο μέσο για τις επικρατούσες καιρικές συνθήκες στην περιοχή που πρόκειται να πλεύσουμε, έχοντας υπόψη ότι αρκετές φορές οι συνθήκες αυτές είναι δυσμενέστερες των αναμενόμενων, και έτσι λοιπόν σε αυτές τις περιπτώσεις καλό είναι να αναβάλουμε το ταξίδι μας. Βεβαιωνόμαστε ότι το σκάφος μας είναι σε καλή κατάσταση, ότι οι μηχανές του λειτουργούν κανονικά, είναι στεγανό, δεν βάζει νερά, η μπαταρία του είναι σε καλή κατάσταση, καθώς επίσης και ότι έχουμε επάρκεια καυσίμων τόσο για να πάμε στον προορισμό μας, όσο και να επιστρέψουμε. Επίσης, ο λιμενάρχης Λάγους τόνισε ως πολύ σημαντικό κανόνα που πρέπει να ακολουθείται από τους οδηγούς σκαφών η ενημέρωση των οικείων τους για τον προορισμό τους και την πιθανή ώρα κατάπλευσης, ενώ οφείλουν να έχουν πάντα μαζί τους κινητό τηλέφωνο για επικοινωνία, καθώς επίσης και τα νούμερα άμεσης ανάγκης του λιμεναρχείου, όπως και όλα τα απαραίτητα εφόδια για την κατηγορία του σκάφους τους. Όσον αφορά στους κολυμβητές και όσους ασχολούνται με τις καταδύσεις, ο κ. Κυλίτσης επεσήμανε ότι απαγορεύεται αυστηρά η διέλευση, στάθμευση ή και ο λιμενισμός οποιοδήποτε σκάφους εντός της περιοχής που έχει κηρυχθεί αποκλειστικά για χρήση από λουόμενους. Θα πρέπει να γνωρίζει ο κόσμος ότι σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, στις λουτρικές εγκαταστάσεις και στις οργανωμένες, όπου δηλαδή υπάρχουν σημαντήρες κατά τον κανονισμό χρώματος κίτρινου
που οριοθετούν τα όρια μέσα στα οποία κολυμπούν οι λουόμενοι. Τα ταχύπλοα σκάφη δεν επιτρέπεται να πλησιάζουν σε απόσταση μικρότερη των 100 μέτρων από τις σημαδούρες αυτές. Εντάξει. Στις υπόλοιπες παραλίες που δεν είναι οργανωμένες, τα σκάφη αυτά μπορούν να κινηθούν προς τον Αιγιαλό, όπου υπάρχουν λουόμενοι σε εκατέρωθεν της πορείας 100 μέτρα του σκάφους, η ταχύτητα δεν πρέπει να ξεπερνάει τους 3 κόμπους. Μάλιστα. Καταλάβατε. Ναι. Αν υπάρχουν λουόμενοι δηλαδή εκατέρωθεν της πορείας του σκάφους, σε απόσταση 100 μέτρων δεν πρέπει να κινείται με ταχύτητα μεγαλύτερη των 3 κόμβων. Κύριε Λιμενάρχα, ως προς το όριο ηλικίας, γιατί θα θέλαμε λίγο να το τονίσουμε και αυτό, 77χρονος χειριστής του ταχυπλώου, μέχρι ποιο όριο ηλικίας μπορεί κάποιος να έχει αυτή την άδεια και τι χρειάζεται κάποιες ιατρικές εξετάσεις να κάνει συνεχώς ή μια ανανέωση? Κοιτάξτε, για τις ηλικίες πέραν των 65 ετών, οπότε λίγη η άδεια του χειριστή του ταχυπλώου, για την ανανέωσή της ακολουθούνται οι προϋποθέσεις που ακολουθούνται και για την άδεια αυτοκινήτου. Δηλαδή, εάν ο ενδιαφερόμενος προσκομίσει ανανεωμένη άδεια αυτοκινήτου, τότε με αυτό το αποδεικτικό μπορεί να προβεί και στην ανανέωση για 2 χρόνια της άδειας χειριστή ταχυπλώου. Δηλαδή, είναι αποδεικτικό στοιχείο ότι ισχύουν ιατρικά οι προϋποθέσεις για την ανανέωση του διπλώματος οδήγησης. Εάν δεν προσκομίσει άδεια αυτοκινήτου, τότε πρέπει να μας προσκομίσει αντίστοιχα ιατρικά πιστοποιητικά, που να προκύπτει η ικανότητά του για ανανέωση της άδειας. Τέλος, ο κ. Κυλίτσης τόνισε ότι οι οδηγοί σκαφών πρέπει να εφιστούν την προσοχή τους στις περιοχές που υπάρχουν σημαντήρες κίτρινοι με τα σύμβολα Y-Δέλτα, που σημαίνει ότι υπάρχει υποβρύχια δραστηριότητα, και αυτό καταδεικνύει την ύπαρξη ψαροτουφεκάδων και οφείλουν να είναι πολύ προσεκτικοί, ενώ επιβάλλεται τα σκάφη να κινούνται σε απόσταση τουλάχιστον 150 μέτρων από τη συγκεκριμένη σημαδούρα.